Αυτός ο βράχος ανωτοτριών τόνων αποκολλήθηκε από την πλαγιά, κατρακύλησε στον δρόμο, χτύπησε τις μπάρες και κατέληξε στο επόμενο τμήμα της ασφάλτου με τους οδηγούς να έχουν άγιο, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν διέσχιζαν τους δρόμους αυτοκίνητα, φορτηγά και τουριστικά λεωφορεία. Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο από Πεσοκάρι προς Λέντα, με τον τεράστιο βράχο να μετακινείται εκτός οδοστρώματος από συνεργείο που ειδοποιήθηκε από τον Δήμο Γόρτινας. Αυτός έπεσε σε ένα σημείο από πάνω. Κατέστρεψε τις μπάρες, έσπασε τις μπάρες, κατρακύλησε στο από κάτω σημείο. Εκεί ο δρόμος κάνει συνέχεια ζικ-ζακ. Κατέβηκε στο από κάτω τμήμα του δρόμου και ήταν στη μέση του δρόμου. Μέχρι τώρα έχουμε σταθεί τυχεροί. Το θέμα είναι ότι ένας τέτοιος βράχος, αν περνάει ένα φορτηγό ή αν περνάει ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο, δεν σώνεται κανείς. Διότι εκτός ότι θα το τσαλακώσει, θα το κατρακυλήσει προς τον γκρεμό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα οι υπηρεσίες δεν έχουν ασχοληθεί με την πρέπουσα σοβαρότητα. Την αγανάκτησή τους εκφράζουν δημότες, οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης, χωρίς ωστόσο, όπως τονίζουν, να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη θωράκιση της περιοχής, με συνέπεια ο κίνδυνος να παραμονεύει κάθε στιγμή. Όχι μόνο να σκοτωθεί άνθρωπος, αλλά φαντάζεστε, έχουμε τα περιστατικά τώρα με το ατύχημα στα Τέμπη. Έχουμε πρόπερση, πότε ήταν που αποκολλήθηκε στην Ανατολική Κρήτη ένα τεράστιο βράχο ή σκότωσε κάποιου ανθρώπου. Παλιότερα άλλος βράχος έπεσε στην Αγία Γαλήνη, ας πούμε, και σε πολλά μέρη υπάρχουν βράχοι ετοιμόρροποι. Και καλούμε τους αρμόδιους, που με τους αρμόδιους έχουμε μιλήσει και για άλλα θέματα, να δείξουν την πρέπουσα ευαισθησία με αίσθημα ευθύνης. Δηλαδή δεν πρέπει πρώτα να έχουμε νεκρούς για να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα. Πρέπει να το προλάβουμε. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιαμούς Λέντα, δεν είναι η πρώτη φορά που τμήματα βράχων καταλήγουν στο δόστρωμα, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για διερχόμενους οδηγούς. Είναι στο δεύτερο, πάνω κάτω, στο δεύτερο χιλιόμετρο του δρόμου Απεσοκάρι Λέντα. Και είναι μια περιοχή η οποία είναι η πλαγιά εκεί έχει τεράστη μεγάλη κλίση, έχει τεράστιους βράχους που υψώνονται εκεί στην κορφή του λόφου. Κάθε χρόνο ή σχεδόν κάθε χρόνο πέφτουν μεγάλοι βράχοι και όταν είναι βράχοι από τόνο και πάνω, δηλαδή έχουμε καταγεγραμμένους τρεις τέτοιους σε διαφορετικές χρονιές που έχουν πέσει. Και όλα αυτά συμβαίνουν 4 μήνες μετά την τραγωδία στην Αγία Φωτιά, όπου αποκολλήθηκε τεράστιος βράχος, ο οποίος κατρακύλησε και έπεσε με ορμή σε συγκρότημα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων, με μια τουρίστρια να βρίσκει φρικτό θάνατο.